τρέχουν οι διαδικασίες για το κτίριο του πρώην Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, το οποίο ο Δήμος διεκδικεί με στόχο την αξιοποίησή του. Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και παρά την ιστορικότητά του, το κτίριο εδώ και πολλά χρόνια μένει αναξιοποίητο και ρημάζει. Ο Δήμος Ηρακλείου διεκδικεί την χρήση του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου, που είναι το ένα κομμάτι από τους παλιούς στρατώνες του Αγίου Γεωργίου που έχουν περάσει από πολλούς μετασχηματισμούς. Καλό θα ήταν να αξιοποιηθεί, αλλά από ό,τι βλέπω, κοίταξα, άμα πέσει αυτό εκεί πέρα, δεν μπορώ να το συγκρατήσει τίποτα. Είναι θετικό, γιατί επειδή είναι κτίριο με μεγάλη ιστορία, καλό θα είναι ό,τι έχει ιστορία να το περιποιούμαστε και να το αναδεικνύουμε. Στόχος η στέγαση του Τμήματος Εφημερίδων και Περιοδικών της Βικελαίας Βιβλιοθήκης, αλλά και υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου. Στο ισόγειό του να στεγάσουμε χρήσεις ανοιχτές προς το κοινό της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και στους ορόφους του δημοτικές υπηρεσίες, πράγμα το οποίο θα οδηγήσει και σε έναν εξορθολογισμό των ακινήτων μας. Αυτό παλιά ήταν στάβλη, ήταν εδώ πέρα, στρατιωτικά κτίρια ήταν, έτσι. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Λοιπόν, αυτό θα πέσει. Από ότι είναι επικίνδυνο. Ιστορικό κτίριο, αλλά δεν ξέρω και με τι χρήματα. Αν θέλουν να το ανακαινήσουν όπως ήταν, το βλέπω λίγο δύσκολο. Το κτίριο πρέπει να επισκευαστεί. Έχει πολύ μεγάλη ανάγκη επισκευών. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το μελετήσουμε από τη στιγμή που θα έχουμε την θετική ανταπόκριση του Υπουργείου Οικονομικών. Ήταν το 2016 όταν είχε γίνει ξανά προσπάθεια του Δήμου για την διεκδίκησή του και πλέον το ζήτημα έρχεται ξανά στο προσκήνιο μετά από επιστολή του Δημάρχου προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου. Το 2016 είχε γίνει μία κρούση για την παραχώρησή του στο Δήμο. Είχα την ευκαιρία στην συνάντησή μου με τον Υπουργό Οικονομικών να ανανεώσω το αίτημα αυτό. Πάντως, σύμφωνα με πολίτες, πολλά τα κτίρια διαμάντια στην καρδιά του Ηρακλείου, τα οποία όμως μείνουν αναξιοποίητα και αποτελούν πλέον μία πληγή για την πόλη, έτοιμα να καταρρεύσουν. Είναι πολλά τα κτίρια τα οποία μένουν αναξιοποίητα στο Ηράκλειο. Πάρα πολλά. Και είναι πολλά ετοιμόρροπα δυστυχώς, και κινδυνεύει ο κόσμος. Με ασφάλειας, αλλά καλό είναι ό,τι έχουμε στην πόλη μας να το φροντίζουμε, να το αναδεικνύουμε και φυσικά να είμαστε και ασφαλείς. Σαφώς η ασφάλεια έρχεται πρώτη, αλλά γιατί να μην ομορφύνει λίγο ακόμα η πόλη. Νομίζω ναι, και αναξιοποιητά και κρυμμένα. Οπότε καλό θα είναι αυτό να αλλάξει. Θα με επιτρέπατε, θα βάζα μια βόμβα την αξόλα. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Δεν πάει, τίποτα δεν προχωράει. Όλα είναι στάσιμα, έτσι. Το επίμαχο αίτημα έχει τεθεί από τον Δήμαρχο και κατά τη συνάντηση τον Ιούνιο στην Αθήνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη.